Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μέσω Skype τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και υπεύθυνος του Αρχείου Πολιτισμού. Κύριε Λεκάκη, μας ακούτε καλά? Ναι, είναι μια χαρά. Καλημέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λεκάκη. Σας καλέσαμε σήμερα, όπως προαναφέραμε και πριν από το διάλειμμα, αναφορικά με το νόμο σχέδιο 4761 που πέρασε τις προηγούμενες μέρες από τη Βουλή και χαρακτηριστικά για το άρθρο 59. Για να μάθουν και οι τηλεθεατές, αναφορικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και το άρθρο 59, ήταν ο δανεισμός σε τρίτες χώρες αρχαιοτήτων, αρχαίων μνημείων της χώρας μας για ένα χρονικό περιθώριο 50 με ένα όψιον συν 50 χρόνια. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο το στήριξαν 157 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και άλλοι 22 από το Κινάλ, με την τροποποίηση όμως ότι με την παρέμβαση του Κινάλ για να το στηρίξει, ότι θα το κάνουμε 25 συν όψιον 5 ετών, δηλαδή 25 συν 5 συν 5 συν 5. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος Λεκάκης, που έχουμε τη χαρά να τον βλέπουμε στην γύρω τηλεόραση σήμερα, έβγαλε μια ανοιχτή επιστολή, κυρίες και κύριοι, όπου διαμαρτύρεται για κάποια πράγματα. Κύριε Λεκάκη, θα ήθελα να σας καλέσω να μου πείτε ακριβώς πώς διαβάσατε εσείς το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο θεωρήσατε καθήκον σας ως συγγραφέας να διαμαρτυρηθείτε με αυτή την επιστολή. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε από τους λίγους σταθμούς, λίγους δημοσιογράφους που ανταποκρίθηκαν στην ανοιχτή επιστολή και το δελτίο τύπου που απέστειλα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η επιστολή, αυτό το νομοσχέδιο έχει μόνο μία ανάγνωση, δεν έχει πολλές αναγνώσεις. Μιλάμε για μια ξενιλασία, μιλάμε για μια νέα ξενιτιά, μιλάμε για ένα νέο ξεπούλημα άνευ ανταλλάγματος, γιατί και το ξεπούλημα θα ήταν καλό αν είχε κάποιο αντάλλαγμα, αλλά εδώ δεν έχει αντάλλαγμα. Όλων μας των αρχαίων, όλοι μας της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς, όλων των ιστορικών μνημείων, οτιδήποτε εδράζεται στον πολιτισμό μας. Δεν κάνει διακρίσεις, είτε αρχαία, είτε βυζαντινά, είτε ρωμαϊκών χρόνων, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε νεωτέρων μνημείων. Οτιδήποτε από αυτά μπορεί να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, και εκεί πέρα αυτός που θα τα πάρει, κύριος είπε, γύρευε τι θέλει να τα κάνει και αν θα τα επιστρέψει ή όχι. Για όλη αυτή την διαδικασία εμείς δεν ζητάμε τίποτα για αντάλλαγμα. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρχε μια έννοια αμοιβαιότητας, δηλαδή ότι στα δίνω, αφού μου δώσεις και εσύ κάποια να τα κρατάω εγώ τουλάχιστον να τα επιδεικνύω εδώ, ή να τα κρατάω σε ένα έχειρο, μην τυχόν και δεν μου τα επιστρέψεις. Αυτό δεν γίνεται με αυτήν την προϋπόθεση εδώ πέρα. Ή κάποιες επιτροπές θα μπουν και θα κρίνουν αν θα πρέπει να γίνεται αυτό και πώς θα πρέπει να γίνεται αυτό και ποιοι θα το κάνουν. Δηλαδή μια βραχικύκλωση πολύ περίεργη, πολύ μπερδεμένη, που δεν ξέρω καν αν το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι όπως είναι σήμερα, βραδικίνητο, αργοκίνητο και γραφειοκρατικό, μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτή τη ζήτηση. Και έρχομαι σε πιο εξειδικευμένες καταστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτή η κατάπτυστη τροπολογία, γιατί είναι στην ουσία μια παράγραφος αλλάζει σε σχέση με τον περασμένο νόμο, τον οποίο ίσχυε, ο οποίος έλεγε 5 συν 5 χρόνια. Και ξαφνικά έρχεται ένα νομοσχέδιο, το οποίο αρχικώς ήθελε 100 χρόνια. 50 συν 50. Όχι, πριν φτάσουμε στα 50 συν 50. Ήθελε 100 χρόνια. Μάλιστα. Είχε 100 χρόνια και τα 100 γίνανε 50 με διαδικασία 50 ακόμα. Δεν μιλάμε, ήθελε 100 από την αρχή. Τα 100 γίνανε 50 συν 50. Ξέρετε πώς βάζουν οι μπακάλιδες το 499 για να μην φαίνεται το 5 άσχημο? Έτσι, να μην χτυπάει στον πελάτη που θα αγοράσει τα κρεμμύδια. Μη συνηθίζουν όλες οι χώρες, Γιώργο, να βάζουν το 99 αντί για 100, έτσι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν προσκρούει σε μια αντίδραση κάποιων βουλευτών, αλλά για να ψηφιστεί, υπερψηφιστεί και από ένα άλλο κόμμα, όχι μόνο το κόμμα που κυβερνάει, εν προκειμένου τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Κινάλ, με κάποιες συμφωνίες γίνεται 25 συν 25. Σε κάθε περίπτωση, τα 5 ή συν 5 χρόνια που υπήρχε στο προηγούμενο νομοσχέδιο, το οποίο εξίσου ήταν άσχημο, εξίσου ήταν κατάπτυστο, αλλά πες ότι το δεχόμαστε, αν και γι' αυτό είχαμε αντιδράσει πάρα πολλές φορές, τώρα το 5 έγινε 50.
Τώρα το 10 έγινε 50. Τώρα το 5 έγινε 25. Δηλαδή πενταπλασιάστηκε, δεκαπλασιάστηκε ο χρόνος που θα μπορεί νόμιμα ένα ξένο μουσείο, και όχι μόνο δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό, και όχι μόνο μουσείο, αλλά και φορέας, και όχι μόνο φορέας, αλλά και ένας σύλλογος, ένας ιδιώτης, θα μπορεί να κάνει μια αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος και να λέει προσέξτε το εξής, τι σας πω τώρα. Επειδή κάνω ένα γκαλά και σε αυτό το γκαλά θα παρουσιάσω τα νέα εσώρουχα της Victoria Secret. Και επειδή θα έχω καλεσμένες διάφορες προσωπικότητες και περσόνες από όλο τον κόσμο, παρακαλώ πολύ στείλτε μου 15 αγάλματα που έχετε στα μουσεία σας, που είναι οι νίγυμνες, οι Ελληνίδες καλονές, οι Ελληνίδες θεές, να τα έχω εδώ για να κάνω αυτή τη δεξίωση. Και νομότυπα, εντός εισαγωγικών, νόμιμα θα αποφασίζει μια επιτροπή που θα είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, να διαχειριστεί κατά αυτόν τον τρόπο, τον ιδιωτικό τρόπο, αυτές τις διαδικασίες, θα αποφασίζει να δώσει ή να μην δώσει 5 ή 10 γάλματα ή τα 10 να τα κάνει 2 ή 3 για μια εκδήλωση ενός ιδιώτη, για έναν γάμο που θα γίνεται σε ένα σπίτι. Αλλά και πες ότι αυτό που σας λέω εγώ είναι ακραίο. Προσέξτε λίγο να δείτε τι γίνεται. Μέχρι τώρα ζητάγαμε πίσω την επιστροφή των κλεμμένων, των βαρβαροκομμένων γλυπτών του φιδία από τον Παρθενώνα. Και φούντωναν οι φωνές και έφτανε η δημόσια κατακραυγή στα αυτιά πια των υψηλόβαθμων του Βρετανικού Μουσείου. Τώρα το Βρετανικό Μουσείο, οι νομικοί του σύμβουλοι και οι διευθυντές του απεργάζονται σχέδια με τα οποία θα ζητήσουν τι. Δώστε μας και τις άλλες καριάτιδες που έχετε, να κάνουμε το συνολάκι μας εμείς εδώ πέρα, να το έχουμε πλήρες το σετ, εδώ μαζί με την άλλη που έχουμε, την οποία την έχουν πεταμένη σε μια γωνία μέσα και πρέπει να ψάξεις πολύ για να τη βρεις, έτσι, που μας έφερε εδώ πέρα παρανόμος και παρατύπος ο Λόρδος Έλγιν, και που ψευδόμεθα όταν λέμε ότι υπάρχουν φυρμάνια και άδειες των Τούρκων για να τα κλέψει και να τα καταληστεύσει ο Έλγιν, ψευδόμεθα μέσα στο ίδιο το Βρετανικό Μουσείο, δηλαδή αυτός που πάει και πληρώνει, διαβάζει ψέματα, μαθαίνει ψέματα. Το Βρετανικό Μουσείο ενημερώνει ψευδώς τον κόσμο που πληρώνει για να τα δει. Δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι. Και από το υποτιθέμενο φυρμάνι, το οποίο είναι μια μετάφραση στα ιταλικά που προσεκόμισε αυτός ο κλέφτης, ο Σκοτσέζος κλέφτης, λείπει και μια παράγραφος, όπου του λέει, του δίνει μια άδεια μόνο και μόνο να κάνει αντίγραφα. Αλλά και αυτό είναι πλαστό. Λοιπόν, λοιπόν τώρα να ζητήσει να πάρει τα αγάλματα αυτά, να τα κάνει ένα σετ, να κάνει μια αίθουσα και να τα κρατήσει για 25 χρόνια και να πει για τα επόμενα 25 χρόνια αλλάτε να δείτε πλήρες το σετ εδώ πέρα των καριατιδών ή οτιδήποτε άλλο από τις μετόπες ή οποιοδήποτε άλλο, και κάνω μια διαρκή έκθεση με αυτά τα θέματα. Γιώργο, αντίστοιχα το Λούβρο, ορίστε. Να σε διακόψω λίγο, πρόσεξε, ναι. Όπως προείπες, μπορεί να είναι μια ακραία εκδοχή αυτή η οποία καταγράφεις. Το θέμα που δημιουργείται, το μείζον θέμα, το οποίο αντιστρατεύεται το σύνταγμα της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει πολλές φορές, τα συντάγματα των κρατών, των χωρών, δεν γίνονται για τους νομικούς. Δεν γίνονται δηλαδή για να έχουν ερμηνεία από τους νομικούς. Γίνονται για να εφαρμόζονται από τους πολίτες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρα περί πολιτιστικής κληρονομιάς τι λέει το ελληνικό σύνταγμα. Και επομένως, βλέποντας και μόνον βλέποντας έναν πολιτικό που λέγεται υπουργός, που βάζει 50 χρόνια και μόνο που τολμά, να βάλει 50 χρόνια, δηλαδή δύο γενιές, γεννιέται δηλαδή το παιδί μου, ζει σε αυτήν την πατρίδα και δεν έχει τη δυνατότητα να δει την πολιτιστική κληρονομιά για 50 χρόνια. Τώρα προφανώς έγινε 25 συν ίσως άλλα 25, αλλά και μόνο που διανοείται κάποιος να το βάλει αυτό σε νόμο, σημαίνει ότι κάτι δεν στέκεται καλά πλέον εδώ στη χώρα της Δανημαρκίας. Εδώ πλέον
Δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάτι το κοινώς λεγόμενο, λέγαμε πολλές φορές απαξιωτικά όταν απελπιζόμασταν και εγώ ως πολιτικός, μα τι καταντήσαμε εδώ Ουγκάντα. Μα και στην Ουγκάντα υπάρχουν αρχές που προστατεύουν τα πολιτιστικά τους μνημεία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να το βάλει κάποιος στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να ψηφιστεί από Έλληνες βουλευτές. Τα 5 χρόνια όπως είπες, γιατί και εγώ έτυχε να βρεθώ, ξέρετε, και στις ΗΠΑ, να είναι εκεί τότε η έκθεση που χαρακτηρίστηκε σαν μόνιμη έκθεση, γιατί ήταν αρκετό διάστημα χρονικό με τα ευρήματα της Βεργίνας και ούτω καθεξής, να υπάρχει ανταποδοτικότητα π.χ. του κινέζικου πολιτισμού, του ρωσικού πολιτισμού, να πάρουμε κάποια από το Ερμιτάζ να είναι εδώ, να δώσουμε εκεί. Δεν είπε κανένας ότι δεν θέλουμε να λαμβάνει γνώση και κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει στην πατρίδα μας και να επισκεφθεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και να γίνει κοινωνός. Αλλά αυτό το πράγμα ξεπερνάει δηλαδή κάθε έννοια πλέον οντότητος πολιτείας. Κωνσταντίνε, θα ήθελα και κύριε Λεκάκη, θα ήθελα να βάλω και άλλη μία παράμετρο, το οικονομικό. Γιατί και εδώ τίθεται σοβαρό ζήτημα. Ποιος τουρισμός μιλάμε, τότε. Μιλάμε πρώτον ότι δεν θα υπάρχει λόγος ο άλλος να έρθει στη χώρα μας, ώστε να δει τα μνημεία ζωντανά στον τόπο που δημιούργησε αυτά τα μνημεία και θα τα βλέπει στον τόπο του. Επίσης, τα κατατόπους μουσεία τα οποία θα φιλοξενήσουν αυτές τις αρχαιότητες δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους που λένε στον τόπο καταγωγής μου, το κάνουν με ένα αντίτιμο. Το οποίο αντίτιμο είναι υψηλό. Να θυμηθούμε και το Βρετανικό Μουσείο, να θυμηθούμε και το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Άρα, για να δει ο άλλος την νίκη της Αμοθράκης, που χαρακτηριστικά δεν τη λένε καν νίκη της Αμοθράκης, εκεί πέρα χαρακτηριστικά τη λένε Victoire de la Samothra, υπάρχει θέμα και πληρώνεις αδρά για να το δεις. Άρα τώρα, το ερώτημα που θέτω είναι πρώτον, για ποιο λόγο το 4761, ένα πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει ένα άρθρο 59, που όπως χαρακτηριστικά είπατε κύριε Λεκάκη, είναι σε μία παράγραφο, αλλάζει άρδιν όλο το σύστημα. Και δεύτερον, για ποιο λόγο περνάνε νύχτα σε ολομέλειες οι οποίες δεν είναι πραγματικές ολομέλειες. Αυτά τα νομοσχέδια τα οποία πραγματικά αλλάζουν σημεία και στοιχεία της κοινωνίας μας. Να θυμηθούμε και το 4735, το οποίο έδινε αμνηστία σε όλους τους αυτοδιοικητικούς. Δηλαδή, περνάνε νύχτα πράγματα σε πολυνομοσχέδια, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ποτέ ο ελληνικός λαός. Επίσης, θα πρέπει να σας κάποιος υποφελείται ότι... από αυτό, κύριε Λεκάκη, κάποιος υποφελείται από αυτό. Ήμουνα σαφής προηγουμένως όταν σας έλεγα ότι το ίδιο το Υπουργείο δεν έχει μηχανισμούς να κάτσει να ελέγξει όλες αυτές τις αιτήσεις που θα αρχίσουν να πέφτουν σοριδών. Από χιλιάδες μουσεία, ιδρύματα και φορείς στον κόσμο για να έχει κάτι από την Ελλάδα. Και έτσι τι θα κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, θα αναθέσει αυτή την εργασία σε κάποια επιτροπή απ' έξω ή μουσείο ιδιωτικό ή οποιοδήποτε άλλο φορέα νηπηγιώτα δέλτα που μπορεί να το φέρει σε πέρας αυτό με αντίτιμο. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στην Ουγκάντα ο φίλος μου ο Κώστας ο Κιλτήρης, να σας πω ότι η Νιγηρία, το Μάλι, η Ουγκάντα και διάφορες άλλες χώρες, η Μπουργκίνα Φάσο κλπ. Δεν έχουν τέτοιους νόμους. Δεν έχουν τέτοιους νόμους μακριχρόνιου δανεισμού και εξαγωγής αρχαιοτήτων, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν πιέσει πάρα πολύ τον Μακρόν να επιστρέψει πάνω από 80.000 αντικείμενα που βιαίως και έχουν κλαπεί από τις χώρες τους κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής στην Αφρική, και έχει δεσμευτεί να τα επιστρέψει σιγά σιγά πίσω, και ήδη έχει κάνει αυτή την κίνηση ο Μακρόν. Ποιοι οι άνθρωποι που τους λέμε, τα κράτη που τα λέμε τριτοκοσμικά, τάχα μου. Προσέξτε λίγο κάτι ακόμα, είναι και κάτι άλλο. Εδώ περιλαμβάνεται και όρος μνημεία. Έτσι. Περιλαμβάνεται και όρος μνημείο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και όποιος έχει πάει στο Βερολίνο έχει φρίξει, ότι οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρο τον βωμό του Διός από την Πέργαμο, το οποίο είναι τεράστιο, ένα τεράστιο μνημείο. Και έχουν κάνει και την αναπαράστασή του, βεβαίως. Όχι, το σήκωσαν ολόκληρο, δεν είναι αναπαράσταση. Ναι, δεν κακώς το λένε, το συνέδεσαν. Ναι, ναι, το λύσανε και το συναρμολόγησαν ξανά. Ναι, ναι. Για φανταστείτε λοιπόν εδώ πέρα να έρθουν να σου πάρουν την Ακρόπολη. Είναι ακραίο. Το ναό του Ολυμπίου Διός είναι ακραίο. Την Ολυμπία που ακόμα τους ναούς είναι πεσμένη κάτω.
Αθήνα να σου πάρει τον Επικούριο Απόλλωνα, να σου πάρει την Αφέα το Μουσείο, η Γλυπτοθήκη του Μονάχου, γιατί σου λέει τα περισσότερα τα έχω εγώ εδώ πέρα στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου, φέρτα μου να τα συνδέσω εδώ στον ωραίο κήπο που είχα παίξω στην Πρασινάδα για 25 χρόνια, να περάσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να τα δουν από εδώ. Το λάθος ποιο είναι, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, ότι τα μνημεία είναι συνυφασμένα με τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν. Είναι φτιαγμένα και φιλοτεχνημένα από τους αρχαίους τεχνίτες όλων των χωρών για να λάμπουν στον ήλιο της περιοχής που έχουν δημιουργηθεί. Έχει πέσει σκέψη γι' αυτό, έχει πέσει ιδέα γι' αυτό, έχει πέσει ενέργεια γι' αυτό. Δεν είναι το ίδιο η μετόπη του Παρθενώνα με τη μετόπη ενός ναού στη Θράκη ή στην Κρήτη. Γιατί? Διότι έχει άλλο φως η μία περιοχή από την άλλη. Και αυτό το ήξερε ο καλλιτέχνης και έφτιαχνε ανάλογα τις παραστάσεις του. Κανένα μνημείο δεν πρέπει ούτε καν αντικείμενο να μετακινείται και να φεύγει, αρχαίο αντικείμενο, έβριμα, να φεύγει από τον τόπο που ευρέθηκε. Είναι σαν να παίρνεις ένα παιδί από τη μάνα του. Γιώργο, εδώ ζούμε στην Θεσσαλονίκη τώρα με τις ανασκαφές που γίνονται αναγκαστικά για το μετρό και είδαμε δηλαδή την κολυσιεργία και είδαμε τη συζήτηση επί έτη τώρα γύρω από το θέμα της στάσεως στη Βενιζέλου. Αυτό ακριβώς που λες, αν πρέπει ή δεν πρέπει, δηλαδή το μείζον θέμα για ένα κοινοφελές έργο εντός της χώρας και εντός της πόλεως μας, που πάλι, ας το πούμε, προβλημάτισε και ταλάνισε και ταλανίζει ακόμα. Και έχει πάρει διεθνείς προεκτάσεις αυτό το θέμα. Έχουν αποφανθεί διεθνείς σωματεία και διεθνείς φορείς για το ότι δεν πρέπει να διασπαστούν τα αρχαία. Γιατί οποτεδήποτε κάνεις διάσπαση δημιουργείς φθορά. Αλλά εδώ η βλακεία είναι εκεί πέρα σε αυτόν που σκέφτηκε να περάσει το μετρό κατά την Εγνατία. Τι θα έβρισκες κάτω από την Εγνατία δηλαδή? Προφανώς θα έβρισκες αρχαία. Θέλει πολλή σκέψη δηλαδή να το σκεφτείς αυτό. Ότι είναι λάθος η χάραξη. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, είναι ότι εσκεμμένα το κάνανε. Το ιδιαίτερο βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι κάτι απλό το κάνανε μείζον πολιτικό ζήτημα και καπηλεύονται αυτή τη στιγμή πολιτικά ωφέλη πάνω στα αρχαία της Βενιζέλου. Ναι, και προσέξτε να δείτε σε ποια πόλη στη Θεσσαλονίκη η οποία δεν έχει να επιδείξει το αρχαίο της παρελθόν. Δηλαδή με το ζόρι πας στη Θεσσαλονίκη. Ζαντινή, βεβαίως. Με το ζόρι πας στη Θεσσαλονίκη να βρεις ένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη υφίστατο υπήρχε, ήταν ιδρυμένη, ήταν μια πόλη πριν από τα ρωμαϊκά χρόνια. Και ας μου πει ο Κώστας ο Κιλτήρης πού θα με πάει η βούλτα να μου δείξει ότι η Θεσσαλονίκη υπήρχε το 4ο αιώνα π.Χ. Εντάξει, όχι. Εκεί τότε ξεκινάει η ίδρυσή της με τον Κάσανδρο. Ναι. Δεν το συζητάω. Και τι έχω να δω. Αλλά προφανώς όμως ο συμβολισμός και η εκπομπή η πολιτισμική της Θεσσαλονίκης είναι βυζαντινή, δεν το συζητάω. Επειδή δεν έχουμε χρόνο να κλείσουμε, κύριε Λεκάκη, ναι. Σήμερα μπορεί να γίνει κάτι για αυτό το πράγμα, δηλαδή για το 47-61. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Το νόμο τον έφερε μία γυναίκα, η Μενδώνη, η οποία δεν είναι καν βουλευτής. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Υπουργός πολιτισμού όμως. Τον ψήφισαν βουλευτές όμως. Τον ψήφισαν άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται εκεί πέρα για να υπερασπίζονται τον ελληνικό λαό. Και δεν ξέρω αν τους είχαν δώσει οι ψηφοφόροι τους αυτή την άδεια να το κάνουν αυτό. Αν τους είπανε σε ψηφίζω και κάνε ό,τι γουστάρεις για την πολιτιστική μου κληρονομιά. Ποιον ρώτησαν αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό? Τα δικά τους τζετζερέδια του μπαμπά τους και της μαμάς τους, τα φλιτζανάκια πουλάνε και δανείζουνε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Πριν να γίνει αυτή η κατάπτυστη πράξη, το δελτίο τύπου, αυτή η ανοιχτή επιστολή έφτασε και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία κάποτε υπηρετούσε σωστέ. Και τι έγινε? Ούτε απάντησε. Ούτε το σκέφτηκε καν. Την επόμενη μέρα ήταν στο τυπογραφείο το ΦΕΚ, με την υπογραφή της. Την επόμενη μέρα. Δεν κάθισε να διαβάσει το νομοσχέδιο. Δηλαδή πόσο γρήγορα υπογράφει αυτή η γυναίκα? Πόσο γρήγορα δηλαδή, τι είναι? Ο Σπίτι Γκοντζάλες είναι? Της φέρνει ένα νομοσχέδιο με πολλές σελίδες και την άλλη μέρα στο τυπογραφείο? Ρίχνει καμιά ματιά του τι υπογράφει? Και είναι πρώην δικαστής, πρώην δικαστικός. Μάλλον λοιπόν, κάποιος βιαζόταν πολύ, κύριε Λεκάκη. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιος βιαζόταν πραγματικά πολύ.
Ναι, έχω κάνει τους υπαινιγμούς μου, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή οι νόμοι δεν προσβάλλονται στο ελληνικό κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο, προσβάλλονται οι πράξεις των υπουργών, οι υπουργικές. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θα δούμε και θα μετρηθούμε. Εκεί θα δούμε ποιος έχει τα κότσια να υπογράψει μια απόφαση με την οποία θα δανείζει στους Γερμανούς, στους Γάλλους και στους Άγγλους, τους κυρίως κλέφτες του ελληνικού πολιτισμού, αυτούς που μας χρωστάνε να μας δώσουνε, ποιος υπουργός ή ό,τι άλλο εφεύρουν, μια επιτροπή, μια ανεξάρτητη αρχή, δεν ξέρω τι θα εφεύρουν, γιατί εδώ πέρα μαγειρεύονται πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιος θα τα διαχειριστεί, ποιος θα διαχειριστεί αυτή την κλοπή, ποιος θα κάνει αυτή την πράξη, ποιος θα την υπογράψει, να φύγουν οι πινακίδες με τη γραμμική β' από το Μουσείο της Κρήτης και να πάνε για 20 χρόνια, για 10 χρόνια να κάνουν μια περιοδία στην Ευρώπη και να μην υπάρχουν στο Μουσείο του Ηρακλείου της Κρήτης. Σας πληροφορώ ότι πριν χρόνια, επί του αημνίστου του Καραμανλή, όταν κάτι ανάλογο πήγε να γίνει στην Κρήτη, στα Χανιά, ξεσηκώθηκε όλη η Κρήτη στο πόδι, στο ποδάρι. Και δεν έγινε αυτή η μετακόμιση των αρχαίων προς την Αμερική. Επίσης θέλω να σας πω ότι καθ' όλη αυτή τη χρονική διάρκεια τέτοιες κινήσεις γίνονταν. Αλλά γινόταν μια έκθεση για το Μέγα Αλέξανδρο, ζητούσε που θα είχε χρονική διάρκεια 1, 2, 3, 5 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο σε μια πόλη, σε ένα μουσείο. Προφανώς και η Ελλάδα θα στείλει 5 εκθέματα, 10, 100 εκθέματα που έχει σχετικά με τον Αλέξανδρο σε αυτή την τεράστια έκθεση που γινόταν στο Μανχάιμ στην Γερμανία. Προφανώς και αυτό είναι μέσα στις διεθνείς υποχρεώσεις και στην υποχρέωση προβολής του τουρισμού και του πολιτισμού της. Αλλά όχι για 25 χρόνια. Όχι για 25 χρόνια. Όχι για 25 χρόνια και με δικαίωμα του αλουνού να τα ανανεώσει για άλλα 25 χρόνια και εσύ να μην πάρεις και τίποτα πίσω και να πας να κόψεις και κορδέλα. Αγγίζει την αλωτρίωση της εθνικής υποστάσεως αυτό. Όπως ανέφερα το παράδειγμα το χειροπιαστό με ένα παιδί που γεννιέται και κινδυνεύει για 50 χρόνια να μην έχει γνώση του πολιτισμού που του παρέδωσαν οι προγονείς του. Είναι ασύλληπτο. Κωνσταντίνε, κύριε Λεκάκη, εγώ αναρωτιέμαι και κλείνω με αυτό. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι θα γινόταν εάν ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο ή ένα αντίστοιχο άρθρο το περνούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το αφήνω ανοιχτό αυτό. Ψιλορητορικό είναι το ερώτημα. Επειδή οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια, έτσι, δεν είναι ότι η κυβέρνηση ενός τόπου έχει συνέχεια. Δεν έχει χρώμα, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Έτσι έχει συνέχεια. Δεν είναι άμυρη ευθυνών λοιπόν η αντιπολίτευση που πέρασε αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, δεν προκλήθηκε ούτε καν ονομαστική ψηφοφορία επί του ζητήματος αυτού για να λάβει και μια γνώση ο Έλληνας πολίτης και να πιέσει, αν πίεζε βεβαίως, τους αντιπροσώπους. Που γνωρίζουμε, Γιώργο μου, ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία ακυρώνει την έννοια της ίδιας της δημοκρατίας. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι 179 ψήφισαν υπέρ και 120 ψήφισαν κατά. Αυτό ξέρουμε μόνο. Ναι. Και αυτοί οι 120 που ψήφισαν κατά, επειδή με έχουν πάρει αρκετοί από αυτούς τηλέφωνο, ξέρετε τι μου λένε με απολογητικό ύφος και με την ουρά κάτω από τα σκέλια. Και τι να κάνουμε, εμείς αντιδράσαμε. Δηλαδή όταν αντιδράς και δεν φέρνεις ένα αποτέλεσμα, παρετήσου. Παρετήσου. Και κάνει ηχηρή την παρέτησή σου, κάνει ηχηρή έξοδο μεσολογίου. Να σε καταλάβει ο κόσμος, να σε νιώσει το πετσί της η δημοκρατία, να σε νιώσει το πετσί του ο κόσμος. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, Γιώργο μου. Όταν δεν παρετήσαι σε κάτι και έχει περάσει αυτό σε μια βουλή στην οποία μετέχεις, με συγχωρείς, αλλά έχεις το μερίδιο της ευθύνης σου. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φυσικά το έχει η κυβέρνηση. Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει το κοινάλ. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν συμμετείχαν στη Βουλή που πήρε αυτή την απόφαση, που ψήφισε αυτό το νόμο, και φυσικά ευθύνεται και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευθύνεται και το ΣΤΕ. Ένας νόμος δεν βγαίνει από μόνος του, έτσι. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχηθώ, Γιώργο, καλά Χριστούγεννα, να είμαστε γεροί. Εμείς, η μοίρα μας είναι να κάνουμε τον αγώνα μας. Και αυτό λέω και στους συμπολίτες μου, ξέρεις,
θα κάνουμε τον αγώνα τον φωναχτό όμως, όρθιοι, χωρίς να συμβιβαστούμε, χωρίς να προσκυνάμε και χωρίς ιδιοτέλειες και άλλου είδους δημοσιοϋπαλληλικές αντιλήψεις στην πολιτική. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή, διότι υπάρχει και προσβολή προσωπικότητας στο νόμο, στο διεθνή ένομη τάξη, και οι προσβολές δεν μένουν ατιμώρητες. Σας το λέω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Λεκάκη. Καλές γιορτές.